Από τι πέθανε? Από έφραγμα του μυοκαρδίου. Εγώ έχω το νεκρό το χαρτί στα χέρια μου στο γραφείο. Πήρα απόφαση. Ή πρέπει να πουλήσω το σπίτι, ή το μου φραμμένα από τα δύο. Αφού δεν βλέπω πουθενά φως. Δεν είναι δυνατόν για κάποια πράγματα, αιτήματα που θα μπορούσαν να είχαν τακτοποιηθεί και τους το είχαμε υποσχεθεί αυτό προς το τέλος του χρόνου. Να ταλαιπωρούνται έτσι οι οικογένειες. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που μετά την εκπομπή με πήρε τηλέφωνο και μου συμπαραστάθηκε και ηθικά και χρηματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι καλά ο κόσμος. Οι άγιες μέρες που έρχονται να τους χαρίζει υγεία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μικρότερη εκπομπή η απόψινή και εκτός συνηθισμένης ώρας. Έχει ποδόσφαιρο, βλέπετε, σε λίγο και όλα για την μπάλα. Μικρή εκπομπή, αρκετά όμως τα θέματα και έχουμε απόψε την προσπάθεια Αλβανών, νέα προσπάθεια, να εμφανίσουν ένα φυσιολογικό θάνατο λαθρομετανάστη ως αποτέλεσμα κακοποίησης μέσα σε αστυνομικό τμήμα, χωρίς να σημαίνει ότι πολλοί Αλβανοί δεν τις φάγανε ή πολλοί αστυνομικοί δεν τους πήρανε τις λίγες οικονομίες τους. Όμως το πράγμα να αναμειγνύεται και η πρεσβεία. Ήρθε λοιπόν και με βρήκε σήμερα στο γραφείο μου μετά από αλλεπάλληλα πιεστικά τηλεφωνήματα ο Αλβανός υπήκος Γκόργκατ Γκραμπόσκα και συνοδευόμενος από το δεύτερο γραμματέα της αλβανικής πρεσβείας. Υποστήριζε λοιπόν ότι σκότωσαν τον αδερφό του μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Γιατί από... Εγώ θέλω το ξέρω γιατί πεθάνει. Γιατί πεθάνει μέσα. Στο νοσοκομείο ή στο καλυτήριο? Όχι, μέσα από εκεί φυλακή. Τι... Εσύ πού το ξέρεις, το έπανε από την πρεσβεία, στο έπανε, πού το έπανε? Πήγα εκεί, ρωτήσα. Το βρήκου ο φυλάκος που πήγε το πρωί πεθαμένο από εκεί. Το είπα αυτό.